Η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε μειώσει ποσότητες. Για να δούμε τώρα τι εκτιμούν οι καταναλωτικές οργανώσεις. Συνδεόμαστε διαδικτυακά και μέσω Skype με την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ, την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, και τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Καλησπέρα και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με την κυρία της παρέας, κύριε Λεχουρίτη, την κυρία Καλαποθαράκου. Πώς είδατε αυτή την κίνηση του Υπουργείου Ανάπτυξης? Θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, λέτε? Οι καταναλωτές κρατάμε μικρό καλάθι στις εξαγγελίες του Υπουργού, διότι όπως ανακοινώθηκε είναι μια άτυπη συμφωνία για συγκράτηση τιμών και μόνο οι λέξεις υποδηλώνουν και μας κάνουν να είμαστε εξαιρετικά καχύποπτοι. Ωστόσο, οποιαδήποτε παρέμβαση η οποία θα έχει κάποιο αποτέλεσμα για τη μείωση των τιμών, για τον περιορισμό της αύξησης, θα έλεγα, γιατί δεν μιλάμε για μείωση, για μείωση, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, που ήδη οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, θα είναι, οπωσδήποτε θα έχει κάποιο θετικό αντίκρισμα στους καταναλωτές, αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα της εσχροκέρδειας, των μέχρι τώρα υπέροχων αυξήσεων και σε αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά τα οποία μπαίνουν στο καλάθι της νοικοκυράς, και επιπρόσθετα, όπως είπα, είναι μια άτυπη συμφωνία την οποία θα παρακολουθεί το Υπουργείο, υποτίθεται, και θα ελέγχει τι. Και δεν μιλάνε για πάγωμα των τιμών, μιλάνε για κάποιες αυξήσεις οι οποίες θα παρακολουθούν τον δείκτη τιμών καταναλωτή κλπ. Είναι πολύ έολα όλα αυτά. Είναι αρκετά νωρίς, διότι δεν γνωρίζουμε τι διαστάσεις θα πάρει το θέμα και ποιο θα είναι το τελικό πλάνο το οποίο θα εφαρμοστεί από τα σούπερ μάρκετς και από τις επιχειρήσεις, προφανώς της παραγωγής των προϊόντων, διότι, όπως είπα, η συγκράτηση των τιμών είναι ένα έολο και ένα γενικό, έτσι. Θα πρέπει να εξειδικευτούν αυτά τα προϊόντα, όπου το άλλο που πρέπει να επισημάνουμε είναι στην ευχέρεια του κάθε σούπερ μάρκετ να επιλέξει τα προϊόντα τα οποία θα θέσει στο καλάθι. Άρα, τι συγκρισιμότητα θα έχει ο καταναλωτής? Θα βγει λίστα λοιπόν με συγκεκριμένα προϊόντα, ναι, που θα είναι διαφορετικά. Πώς θα τα συγκρίνει ο καταναλωτής όταν είναι διαφορετικά τα προϊόντα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ? Δηλαδή, θα πρέπει να είναι επαγγελματίας ο έρμος ο καταναλωτής που δουλεύει για 20 ευρώ τη μέρα, για 15 ευρώ. Και τι να κάνει, έρευνα αγοράς, κυρία Καλαποθαρά? Υπάρχουν πολλά προβλήματα, ναι, σε όλο αυτό το σκεπτικό. Ωστόσο, για να μην τα παξιώνουμε, καλή αργά παρά ποτέ, γιατί ενός καταναλωτών φωνάζουμε εδώ και 1-1,5 χρόνο για τις αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και μέχρι τώρα δεν έχει δρώσει το αυτή κανενός. Έστω και τώρα κάτι άκουσαν, ναι, προφανώς. Θα συνεχίσετε σε λίγο να ακούσουμε και την άποψη του κυρίου Λεχουρίτη. Είναι μια κίνηση η οποία θα βάλει φρένο στις ανατιμήσεις που έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις ένα χρόνο τώρα, κύριε Λεχουρίτη? Κυρία Λαφύρη, δεν έχει νόημα καταρχάς να καλείτε δύο οργανώσεις καταναλωτών να πούνε το ίδιο θέμα. Τα είπε όλα η κυρία Καλαποθαράκου. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω τίποτα εγώ. Από εκεί και πέρα, όταν καλείτε κάποιους εκπροσώπους οργανώσεων καταναλωτών, δεν είναι έτσι. Καλό είναι να έχει πιο δυνατό μήνυμα, κυρία Λεχουρίτη. Και εσείς δίνετε μάχη καθημερινά, γιατί σας ακούμε. Θα μπορούσατε με την κυρία Καλαποθαράκου να τα πείτε. Θα σας ρωτούσα τώρα ποιες είναι οι προτάσεις του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Λοιπόν, τα καλύπτει, κυρία Λαθύρη, η κυρία Καλαποθαράκου. Ο ένας εκ των δύο είναι υπέρ αρκετός να καλύψει το ρεπορτάζ σας και την επικοινωνία. Δεν χρειάζονται 2-3 οργανώσεις καταναλωτών να πούν τα αυτονόητα. Τώρα, τέλος πάντων, να ολοκληρώσω λέγοντας ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι επικοινωνιακό της κυβέρνησης και του Άδωνη Γεωργιάδη, διότι τα προηγούμενα τα είπε η κυρία Καλαποθαράκου, είναι μία σκέτη κοροϊδία, θεωρώντας ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα εξαπατήσει τον κόσμο. Ναι. Με το ή καταναλωτής θα μπει ο παππούς μέσα να δει στο κινητό που θα πάει στο σούπερ μάρκετ το ή καταναλωτής. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης και η κυβέρνηση, εάν θέλει να κυνηγήσει την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία, καλό είναι να ανατρέξει εκεί που πρέπει να ανατρέξει. Ναι. Στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και στο ΦΠΑ σε στοχευμένες υπηρεσίες και όχι προϊόντα. Ναι. Διότι έχουμε δει και στο παρελθόν, όπου έχει μειωθεί ο ΦΠΑ, δεν πάει υπέρ του καταναλωτή, πάει υπέρ του επιχειρηματία.
Ο κόσμος αναρωτιέται τελικά η αύξηση όλων των προϊόντων και των βασικών είναι απόρρια του ενεργειακού κόστους ή της εσχροκέρδειας, του γεγονότος ότι δεν γίνονται έλεγχοι στην αγορά. Είναι απόρρια, και τα δύο. Είναι απόρρια της κακής διαχείρισης της αγοράς. Σε αυτό φταίει η κυβέρνηση που έχει μία αντίληψη το ότι η φιλελεύθερη αγορά θα είναι αυτή που θα αυτορυθμιστεί, είναι αυτή που θεωρεί ότι εμείς σήμερα δεν βιώνουμε μία ελεύθερη οικονομία. Εμείς βιώνουμε μία ασύδοτη οικονομία. Ναι. Βεβαίως, υπάρχει εισαγόμενη εσχροκέρδεια. Είναι γνωστό. Από την άλλη όμως, δεν είναι μόνο αυτό γιατί η κυβέρνηση ως προπέτασμα τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας θεωρεί ότι για τα πάντα φταίει ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Αφήσαν ένα χρόνο τις εταιρείες ενέργειας, τους παρόχους ενέργειας, να εσχροκερδίσουν, να βιάσουν το πορτοφόλι των Ελλήνων συμπολιτών μας, παίρνοντας ό,τι είχε απομείνει από τα δύο χρόνια καραντίνας λόγω του κορονοϊού και αφού βρήκανε αποθεματικά λόγω των μεγάλων καταθέσεων που είχαν οι τράπεζες, λέει τώρα πρέπει να τους τα πάρουμε πίσω. Αυτά μόνο κάποιες κυβερνήσεις της αντίληψης του κυρίου Γεωργιάδη μπορεί να τα κάνει. Κυρία Καλαποθαράκου, πάντως δεν έχουμε εμπειρία έτσι παρόμοιας διαχείρισης τέτοιας κατάστασης. Ναι, δεν έχουμε και θεωρώ ότι δεν θα έχουμε και αποτέλεσμα. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εξειδικευτούν όλα αυτά η άτυπη δίθεν συμφωνία η οποία θα γίνει με τις επιχειρήσεις και τα σούπερ μάρκετ κτλ. Αυτό που βιώνουμε καθημερινά είναι η διαρκή στοχοποίηση των ελληνικών οικοκυριών, όπου και με βάση τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2021, προσέξτε, όχι για το 2022 ακόμα, το 80% του εισοδήματος πάει για ενίκια και τρόφιμα. Μάλιστα. Δηλαδή για βασική επιβίωση. Άρα η φτωχοποίηση βαθαίνει και όχι μόνο στο κομμάτι της ενέργειας, ναι, αλλά και στο κομμάτι του επισιτισμού, της επιβίωσής μας. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικά ανησυχητικά τα στοιχεία και δυστυχώς δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουν να αποτραπούν, μάλιστα, αυτές οι καταστάσεις ή να ανακοπούν. Κύριε Λεχουρίτη, έχουμε έτσι 38 παραδείγματα προϊόντων που σημείωσαν τεράστια αύξηση μέσα σε ένα χρόνο. Από το καλάθι της νοικοκυράς, από τα βασικά προϊόντα που χρειάζεται και αγοράζει κάθε νοικοκυριό. Καταρχάς, έχουμε ένα, κυρία Λαθήρη, ένα τρίπτυχο. Ναι. Ακρίβεια. Ναι. Η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως είναι χαρτοπετσέτες, έχει φτάσει στο 43% αύξηση μέσα σε 4-5 μήνες. Έχουμε μαργαρίνη που από 1,14 τα 250 γραμμάρια έγιναν 200 γραμμάρια με 1,43-1,47. Mm-hmm. Έχουμε 165 γραμμάρια ελιές καλαμών σε συσκευασία που έχουν 2,88, δηλαδή το κιλό 20,45. Είναι δυνατόν, είναι αδιανόητα πράγματα αυτά. Και κατά τα άλλα να βγαίνει ο κύριος Παπαθανασίου, εχθές ο αναπηρετός Υπουργός Ανάπτυξης, και να λέει ότι από 1η Σεπτεμβρίου του 2021 εμείς έχουμε κοντρολάρει την ακρίβεια και τον έλεγχο της αγοράς. Αν είναι δυνατόν με 70 άτομα οι πρετοριανοί του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη να ελέγξουν όλη την επικράτεια και έλεος ήμαρτον, είναι δυνατόν να έχουν κάνει, λέει, τα τελευταία χρόνια 4.000 ελέγχους στην αγορά, έχουν επιβάλει 287 πρόσημα σε επιχειρήσεις και είναι η μοναδική κυβέρνηση και ο μοναδικός υπουργός που τα τελευταία χρόνια, εδώ και 50 χρόνια, έχει κάνει τόσους πολλούς ελέγχους. Μπράβο. Μπράβο στον κύριο Γεωργιάδη που δεν έχει αντίλογο όταν τα λέει. Έχει μονόλογο. Και στον μονόλογο μπορεί να λες ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Κυρία Καλαποθαράκου, είπατε επιφυλακτική. Ας περιμένουμε να δούμε και αυτή τη λίστα με τα 50 βασικά προϊόντα. Άλλο δεν υπάρξει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εσχροκέρδειας στη ρίζα του, δεν θα λυθεί το ζήτημα και, επαναλαμβάνω, η φτωχοποίηση όλο και βαθαίνει επικίνδυνα στα ελληνικά νοικοκυριά. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Είδατε διαφορετικές ερωτήσεις, διαφορετικές απαντήσεις, κύριε Λεχουρίτη. Να είστε καλά. Αρκεί κάποια στιγμή να βρεθεί και λύση σε όλο αυτό.
Κυρία Λαθύρη, επιτρέψτε μου να έχω την άποψή μου. Να είστε καλά. Και εμείς τη δική μας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Βεβαίως. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.